μεγάλη προσοχή εφιστούν οι ειδικοί σε αυτούς που επιστρέφουν από τις διακοπές τους, τους καλούν να φορούν μάσκα υψηλής προστασίας και να κάνουν τακτικά self-test ή rapid test πριν επιστρέψουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή στην εργασία τους, καθώς ο κίνδυνος μετάδοσης του κορονοϊού είναι υψηλός. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα πλήρη εργαστηριακό έλεγχο, ένα τεστ rapid ή μοριακό, όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές, από τα νησιά, είτε στο χώρο που είναι το διακοπό μας την τελευταία ημέρα ή μόλις επιστρέψουμε στη μόνιμη κατοικία μας. Ο συνωστισμός σε συνάρτηση με την μη τήρηση των μέτρων αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό για την μετάδοση του κορονοϊού, ειδικότερα σε όσους είναι ανεμβολίαστοι, με τους Σουηδικούς για ακόμη μια φορά να κάνουν έκκληση στον κόσμο να εμβολιαστεί προκειμένου να θωρακίσει τόσο τον ίδιο τον εαυτό όσο και το σύνολο της κοινωνίας. Μπορεί να διασπείρουμε τον ιό στην οικογένειά μας ή στον εργασιακό μας χώρο. Άρα λοιπόν είναι επιτακτικό να κάνουμε τον έλεγχο. Είναι καλό είναι μόλις επιστρέψει στην κατοικία να μην το κάνουμε, γιατί ο συνωστισμός μέσα στο καράβι μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα. Άρα μόλις επιστρέψει στη μόνιμη κατοικία να κάνει το rapid ή μοριακό και πάντα να έχουμε κατά νου ότι τις 4 μέρες θα εκδηλώσουμε αυτά τα συμπτώματα. Είτε θα έχουμε καταρροή, είτε θα έχουμε βήχα ξηρό, είτε θα έχουμε μια δεκατική πυρετική κίνηση. Όταν θα έχουμε και ένα βάρος στο στήθος, μια καταβολή δυνάμεων, αρθραλίες. Όταν έχουμε αυτά τα συμπτώματα που είναι γνωστά και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, εκεί πρέπει να προβληματιστούμε, να πάμε στο θεράποντα ιατρό για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο που θα γίνει είτε μοριακό είτε rapid test. Πρέπει να τονίσω επ' ευκαιρία την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, γιατί άνω των 30 ετών, άνω των 60 ετών έχουμε το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι 30% και των 30, 40 με 50 είναι ο ένας στους δύο. Θέλω και διαμέσου του καναλιού σας να απευθύνω και μία έκκληση εδώ από το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας ότι πρέπει να κλείσουμε ραντεβού να εμβολιαστούμε. Να αφήσουμε στην άκρη την συνωμοσιολογία, την αμάθεια και την παραπληροφόρηση που ακούμε σε καθημερινή βάση και να τρέξουμε να κλείσουμε το ραντεβού με τον εμβόλιο. Μόνο όπλο μας είναι ο εμβολιασμός. Και τον τελευταίο καιρό βλέπουμε και μία μείωση των ραντεβού, ίσως επειδή λείπουν πολλοί συνάνθρωποι μας στις διακοπές. Ενώ το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας είχαμε ραντεβού που έφταναν τα 380 άτομα, τώρα πλησιάζουν τα 160 άτομα. Πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουμε ραντεβού.